Η δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος επιφύλασε μια δυσάρεστη έκπληξη για τους αθλητές. Ο καλοκαιρινός ήλιος της Καβάλας, σε συνδυασμό με την άπνοια που επικρατούσε τις πρωινές ώρες, ανάγκασε τους διοργανωτές να αναβάλουν την έναρξη του αγώνα κατά 2 ώρες. Ο καιρός όταν ξεκινά είναι για όλους το ίδιο. Ό,τι και να κάνει, όλοι τρέχουμε την ίδια κατάσταση. No, I think it's better because, ήταν καλύτερο για μας που έγινε έστω και αυτή η 2ωρη καθυστέρηση. Είχαμε ένα πιο δυνατό αγώνα, πιο δυνατό άνεμο και μεγαλύτερα κύματα. Because we can have stronger wind. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, η καθυστέρηση ωφέλησε αρκετά τους αγωνιζόμενους, οι οποίοι μπήκαν με μεγάλη όρεξη στον υδάτινο στίβο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αναλλαγές στους νικητές των ιστιοδρομιών, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πόσο απρόβλεπτο είναι το αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Πάντως, η ρωσική αποστολή, που μέχρι στιγμής θα έχει πάει περίφημα, συνέχισε τις καλές κούρσες με αποκορύφωμα την πρωτιά στη δεύτερη ιστιοδρομία. Χθες τερμάτισα 9ος και 10ος στις 2 πρώτους αγώνες. Σήμερα στον πρώτο αγώνα δεν τα πήγα και πολύ καλά, αλλά στον δεύτερο αγώνα τερμάτισα 3ος. Ελπίζω σε ένα πιο δυνατό αγώνα. It was a very beautiful day. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα. Στην πρώτη κούρσα ο άνεμος δεν ήταν δυνατός, όμως στη δεύτερη ήταν πολύ καλύτερος. Αυτό με βοήθησε να τερματίσω στην πρώτη θέση της δεύτερης ιστιοδρομίας. Ήταν μια καλή μέρα για μένα. Η σημερινή ημέρα σημαδεύτηκε από αρκετές αποχωρήσεις αθλητών κατά τη δεύτερη ιστιοδρομία, με σημαντικότερη αυτή του παγκόσμιου πρωταθλητή Μιχαήλ Μάιερ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν πολύ δύσκολα θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του μετά και τη χθεσινή μέτρια ημέρα. Ο Μάιερ το έχει κερδίσει 6 φορές. Προφανώς δεν πάει καλά εδώ και όταν δεν πάει καλά είναι βεντέτα και τα παρατάει. Από ελληνικής πλευράς, ο Παναγιώτης Δαβουλής συνέχισε τις καλές εμφανίσεις παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε με το ιστείο, αφήνοντας αρκετές προσδοκίες για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αρκετά καλός ήταν και ο Γιώργος Κλαβούνος, που από ό,τι φαίνεται δεν πτωήθηκε από την ποινή που δέχτηκε τη χθεσινή ημέρα. Είναι δύσκολο ο αγώνας, το πολεμάμε. Προσπαθώ να είμαι στους 21ους και θα δούμε πώς θα πάει το πρωτάθλημα. Μέχρι το τέλος θα πάει έτσι η κατάσταση, να καταλάβει το περσινός δεύτερος. Εχθές ήταν 60 και 35. Και δεν είναι ότι είναι τυχαίο αθλητή, έγινε 4 φορές δεύτερο-τρίτο στο παγκόσμιο. Οπότε πιστεύω θα γίνουν μεγάλε ανακατάξει ακόμη και θα παίξει ρόλο και ο καιρό. Αν θα είναι φρέσκο, αν θα είναι πιο ψηλό, θα δούμε πώ θα πάει η κατάσταση. Πάντω είμαστε περίπου 40 άτομα που χτυπιόμαστε προ την αίσθηση. Είχα ένα πρόβλημα στον αγώνα με το κατάρτι μου και δεν μπορούσα να έχω την ταχύτητα που έπρεπε, να είμαι συνέχεια λασκαρισμένο. Αλλά κατήθηκα από τακτική και ελπίζω να το διορθώσω τώρα αυτό φτιάχνω για να με εντάξει αύριο. Στη γενική κατάταξη, μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας, είχαμε αλλαγές θέσεων αλλά όχι προσώπων. Ο Ολλανδός Μάρτιν Βαμούρεν από τρίτος βρίσκεται στην πρώτη θέση. Δεύτερος υποχώρησε ο Γιούρι Τοκοβόη, ενώ στην τρίτη είναι ο Βλάντιμιρ Κρούτσκι. Πιστεύω θα συνεχίσω τις καλές εμφανίσεις. Η διοργάνωση είναι εξαιρετική. Ο ανταγωνισμός πολύ υψηλός. Όλα είναι καλά. Η εταιρεία Fortinet, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Nova Pronomia, έδωσε τη δυνατότητα σε ένα τυχερό συνδρομητή να παρακολουθήσει από απόσταση αναπνοής ολόκληρη την ιστιοδρομία, χαρίζοντάς του μια μοναδική εμπειρία. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, πολύ ωραία. Περάσαμε ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ την Nova που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ήταν πολύ ωραίο που για πρώτη φορά ανέβηκα σε ένα μικρό πλοίο και εύχομαι να το ξανακάνω.